Γεια σας κορίτσια μου, τι μου κάνετε? Αυτή τη φορά δεν θα σας πάρω μαζί μου σε κάποιο τρομερό προορισμό ή κάποιο ταξίδι, αλλά στην καθημερινότητά μου. Μία καθημερινή ημέρα σε γρήγορα βήματα για να δείτε τι ακριβώς κάνω από την ώρα που ξυπνάω μέχρι την ώρα που κοιμάμαι. Το πρώτο βήμα μόλις ξυπνήσω είναι να πλύνω το πρόσωπό μου και να ακολουθήσω την πρωινή μου ρουτίνα, όπου θα σας τη βάλω στο description box με link ή πάνω από το βίντεο για να τη δείτε αναλυτικά. Βεβαίως πλύνω τα δόντια μου. Και επόμενο βήμα είναι να κάνω ένα μπάνιο και να βάλω την κρέμα σώματός μου. Σε αυτό το σημείο συνειδητοποίησα ότι αν θέλω να βάλω τα σανδάλια μου, πρέπει να φροντίσω λίγο παραπάνω τα πέλματά μου. Οπότε έκανα ένα γρήγορο στεγνό πεντικιούρ με την ηλεκτρική λίμα της Sol Velvet Smooth, η οποία πραγματικά με έχει βολέψει και πάρα πολύ. Και επόμενο βήμα είναι να ενυδατώσω το δέρμα μου, ειδικά τα πόδια μου που αφυδατώνονται πάρα πολύ το καλοκαίρι. Έπειτα θα προσπαθήσω να φτιάξω έτσι λίγο τα μαλλιά μου. Μην φανταστείτε όμως ότι κάνω κάτι τρελό το πρωί, γιατί πραγματικά συνήθως έχω αργήσει. Με έχει πάρει σίγουρα ο ύπνος. Και να κάνω ένα γρήγορο μακιγιάζ, όπου έχω βάλει μια BB cream, την αντιλιακή μου βεβαίως, αρκετό ρούζ και μπρόντζερ για να δώσει λίγο χρώμα, λίγη έμφαση στα φρύδια και το αγαπημένο μου κραγιόν. Θα πάω να ταΐσω το σκυλάκι μου το γέλ και έπειτα ήρθε η ώρα να πάω στο γραφείο και εννοείται να φάω μέσα στο αυτοκίνητο, γιατί σίγουρα δεν προλαβαίνω να φάω κάπου αλλού. Έπειτα ήρθε η ώρα του γραφείου, όπου πραγματικά δεν μπορούσα να σας δείξω και πολλά. Σας δείχνω λίγα από τα κορίτσια από το Marie Claire, όσοι δεν ξέρετε ότι είναι και η Beauty Editor. Εδώ πέρα βλέπετε τη Σοφία, τη Μαρία Χριστίνα και την Αναστασία, που ντράπηκαν πάρα πολύ. Επιστροφή στο σπίτι, με λίγο πιο χαλαρή διάθεση αυτή τη φορά, γιατί δεν βιάζομαι. Και το πρώτο πράγμα που κάνω είναι να βάλω τη φόρμα μου και να πάω βόλτα το γκέν, γιατί το πρωί πραγματικά δεν προλαβαίνω να τον πάω βόλτα, οπότε το χαιρόμαστε πολύ το απόγευμα. Έπειτα αφού γυρίσω από τη βόλτα μου με τον Γκέν, θα φάω κάτι. Εκείνη τη μέρα έφαγα σουβλάκια, γι' αυτό δεν σας τα δείχνω. Και αν υπάρχει χρόνος, θα βγω για ένα ποτό, όπου το μακιγιάζ θα γίνει πάνω από το πρωινό μακιγιάζ. Βάζω απλά ένα foundation αντί για την BB, για να έχω λίγο πιο έντονο αποτέλεσμα. Λίγο παραπάνω concealer. Στην ουσία κάνω ένα touch-up του μακιγιάζ μου. Χρησιμοποιώ αυτή τη θεϊκή πούδρα της Wycon, η οποία είναι κόκκινη πούδρα για τους μαύρους κύκλους, είναι θεϊ, και την αφήνω μέχρι να τελειώσει το μακιγιάζ των ματιών. Αυτή η παλέτα που σας έδειξα είναι μια παλέτα της NYX, για την οποία με έχετε ρωτήσει πάρα πολλές φορές. Δίνω λίγο έμφαση στα μάτια με καφέ eyeliner, αυτό που σας είχα δείξει, και στο μακιγιάζ του Armani και βέβαια πολύ μάσκαρα. Ρουζ. Και κόκκινα χείλη. Συνήθως όταν βιάζομαι κάνω, βάζω κόκκινες πινελιές στα χείλη, βάζω κόκκινο κραγιόν. Εδώ θα βάλω και ένα gloss για να τα κάνει λίγο πιο ζουμερά και είμαι έτοιμη. Εδώ είμαι με τις αγαπημένες μου φίλες, η Ειρήνη, η Δέσποινα. Συνήθως θα πάμε για ποτό στο Μπρόγκο. Είναι ένα μαγαζί που μου αρέσει πάρα πολύ. Και τώρα το καλοκαίρι είναι πολύ πιο ωραίο. Μόλις γύρισα σπίτι θα ξεβαφτώ, συνήθως δεν ξεβάφω με μαντιλάκια, αλλά αφού μου είχε τελειώσει το καθαριστικό χρησιμοποίησα αναγκαστικά μαντιλάκια. Αν θέλετε να δείτε την night routine μου, πάλι θα σας τη βάλω από κάτω, και κάπως έτσι τελειώνει μια τέλεια ημέρα.